ορίζεται η συνάρτηση, η ασύγχρονη έγνωση της συνάρτησης. Εδώ θα κάνω την κλίση από μέσα, οπότε μπήκα μέσα σε αυτή τη συνάρτηση, έχω το 3 και το callback μου είναι μία μέθοδο. Αν ζητήσω να δω τι είναι το callback, βλέπετε ότι είναι μία μέθοδος η οποία κάνει ένα assignment, δηλαδή παίρνει το result και το βάζει μέσα στο R2. Λοιπόν, και αν δείτε, υπολογίστηκε το αποτέλεσμα, σίγουρα δεν είναι το σύμβολο της δύναμης αυτό, και το αποτέλεσμα, αφού τελείωσε τη δουλειά της η μέθοδος, η ασύγχρονη αυτή μέθοδος, θα καλέσει την δικιά μου callback μέθοδο, αυτή δηλαδή την ανώνυμη συνάρτηση που του έδωσα εδώ. Και όντως, ο έλεγχος ήρθε ξανά εδώ πέρα και το αποτέλεσμα μπήκε μέσα στο R2. Λοιπόν, προφανώς δεν είναι αυτή η δύναμη στη JavaScript. Οπότε. Ορίστε. Τόσο περίεργο με τη δύναμη. Δεν ακούω. Τόσο περίεργο με τη δύναμη δεν είναι η δύναμη. Ναι. Δύο αστερίσκοι. Δεν θυμάμαι. Δεν θυμάμαι. Δεν το έδωσα με άλλο τρόπο. Λοιπόν. Οπότε. Λοιπόν, αυτό που ήθελα λίγο να δείτε είναι ο τρόπος με τον οποίο συντάσσω, δημιουργώ δηλαδή ασύγχρονες συναρτήσεις. Το όλο σκεπτικό είναι ότι αυτός ο νέος τύπος συναρτήσεων δεν έχει return value. Του στέλνουμε μία μέθοδο και του λέμε όταν τελειώσεις τη δουλειά που είναι να κάνεις, κάλεσέ με. Λοιπόν, και αμέσως μετά θα σας εξηγήσω, θα σας δείξω πού αυτό αξιοποιείται. Είναι ένα δύσκολο, είναι μια δύσκολη έννοια, θέλει λίγο να αφιερώσετε χρόνο για να μπορέσετε λίγο να το καταλάβετε. Κάντε το και μόλις εξοικειωθείτε, αμέσως θα λάμψει μπροστά σας η απλότητά του, αλλά πρέπει πρώτα να εξοικειωθείτε. Πριν προχωρήσω, θέλετε να συζητήσουμε κάτι πάνω σε αυτό το θέμα των ασύγχρονων συναρτήσεων? Τι ακριβώς κερδίζουμε, δεν κατάλαβα. Τι ακριβώς κερδίζουμε με τις ασύγχρονες συναρτήσεις. Λοιπόν, δεν είναι σίγουρο πολλές φορές, ιδίως όταν αναπτύσσουμε συστήματα για έναν κόσμο ο οποίος είναι πιο κοντά στην πραγματικότητα, δεν είναι σίγουρο ότι αυτά που εμείς περιμένουμε να συμβούνε, θα συμβούνε και τη στιγμή που εμείς το αναμένουμε. Ζητάω εγώ από ένα απομακρυσμένο web service να μου φέρει μία λίστα με ονόματα. Τι θα κάνω, θα περιμένω μέχρι να μου τα φέρει? Ή θα του πω, πάρε την αίτηση, πάρε και μία μέθοδο και όταν τελειώσεις ενημέρωσέ με, στο ενδιάμεσο εγώ θα κάνω άλλα πράγματα. Αυτό είναι το κυριότερο. Δεν γνωρίζουμε τον χρόνο που θα ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία. Και αυτός είναι ο τρόπος για να το λύσουμε. Δεν έχω return statements, δεν περιμένω να επιστραφεί η τιμή γιατί δεν ξέρω πότε αυτό θα συμβεί. Στέλνω έναν αγγελιοφόρο, τον αφήνω εκεί και του λέω όταν πλέον μάθεις, έλα να μου πεις. Δεν κερδίζουμε ποτέ στην ταχύτητα, διαχειριζόμαστε την κακή ταχύτητα. Διαχειριζόμαστε δηλαδή το γεγονός ότι στον πραγματικό κόσμο και κυρίως του ίντερνετ τα πράγματα δεν συμβαίνουν σύγχρονα, συμβαίνουν ασύγχρονα. Γράψε μια άσκηση και όταν τελειώσεις πες μου να έρθω να την εξετάσω. Διαφορετικά θα πρέπει να κάθομαι από πάνω σου και να σε περιμένω να τελειώσεις. Εντάξει. Και θα το δούμε αμέσως μετά το παράδειγμα. Υπάρχει κάτι άλλο το οποίο θέλετε να ρωτήσετε? Να γράψουμε για πολλαπλούς επεξεργαστές ή πολλαπλά threads
είναι τελείως άλλο. Ο λόγος που εισαγάγονται οι ασύγχρονες συναρτήσεις στη JavaScript και βρίσκουν εφαρμογή είναι γιατί η JavaScript είναι single thread του γλώσσα. Ένα thread υπάρχει. Αν δουλεύαμε σε άλλες γλώσσες, θα μπορούσαμε να έχουμε ένα άλλο thread που γίνονται τα πράγματα. Πολλές φορές όμως έχουμε διεργασίες οι οποίες δεν είναι σύγχρονες, αλλά θέλουμε να γίνουν στο thread στο οποίο βρισκόμαστε. Αλλά το thread είναι λίγο μια έννοια που είναι λίγο δύσκολο να την καταλάβουμε αν δεν έχουμε δουλέψει σε περιβάλλοντα που υπάρχει πραγματική ανάγκη για multi-threaded καταστάσεις. Πάντως αυτός είναι ο λόγος, ότι είναι single-threaded η γλώσσα, άρα πρέπει να δώσουμε λύση στο πρόβλημα το ότι δεν συμβαίνουν τα πάντα σύγχρονα. Παρακαλώ. Υπάρχει κάποια σύμβαση στη σύνταξή της ή απλά μη επιστρέφοντας το return, δηλαδή το callback είναι Όχι. Είναι σύμβαση να χρησιμοποιούμε είτε τις λέξεις callback είτε το CB για συντομογραφία. Αλλά μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε όποια λέξη θέλουμε. Φυσικά, με την ευκολία που μας δίνουν οι ασύγχρονες, με την ευκολία που μας δίνουν οι ανώνυμες συναρτήσεις, είναι πολύ εύκολο να έχω εγώ εδώ ένα var callback ίσον function κάτι, οτιδήποτε, αυτό το callback ποτέ δεν θα μπερδευτεί με αυτό εδώ το callback. Γιατί ένας από εσάς πάλι έκανε την ερώτηση και είπε ότι εδώ πέρα αυτό το πράγμα, αυτό το inner function που δημιουργείται εκεί έχει το δικό του scope, άρα ό,τι υπάρχει εδώ μέσα είναι ορισμένο ακριβώς εδώ. Αυτό το callback δεν θα μπερδευτεί με το callback το από πάνω. Μπορούμε, άμα θέλουμε, να αποκτήσουμε εδώ, μπορούμε να αποκτήσουμε πρόσβαση στο callback που έχουμε παραπάνω, αλλά αν προσπαθήσω να σας το δείξω τώρα, νομίζω περισσότερο θα σας μπερδέψω και τις περισσότερες φορές δεν μας χρειάζεται. Αν θέλετε δηλαδή να αποκτήσετε μια τέτοια πρόσβαση, σαν συμβουλή, κάντε το callback 1 και χρησιμοποιήστε το σαν callback 1 εδώ μέσα. Έχετε τέτοια πρόσβαση. Από μέσα προς τα έξω πάμε, αλλά βάσει ορισμού των scopes, όπως λέγονται, των συναρτήσεων, είναι πολύ ασφαλές να χρησιμοποιούμε τα ίδια ονόματα και να χρησιμοποιούμε τη λέξη callback για αυτό το σκοπό. Είναι όμως καθαρά θέμα σύμβασης. Ουσία, η μόνη διαφορά είναι ότι δεν έχει return. Ακριβώς. Οι ασύγχρονες συναρτήσεις δεν έχουν return. Δέχονται τον αγγελιοφόρο μας. Και τώρα θα πάω να σας δείξω πώς αξιοποιούμε, αφού διορθώσω τα σφάλματα, θα έχω προκαλέσει. Μια ακόμα ερώτηση. Παρακαλώ. Στο συγκεκριμένο κομμάτι του όπιτα δεν υπάρχει κάτι που να λέει στο function ναι, συνέχισε να τρέχεις και όταν τελειώσεις να δηλώνεις το τετράγωνο, τότε θα στρέψεις το callback. Πού είναι αυτό. Το κομμάτι που κώδικα είναι όντως σύγχρονο, απλά... Είναι σύγχρονο εδώ μέσα. Ναι. Δεν είναι σύγχρονο στην κλίση που το κάνουμε απ' έξω. Ναι, αλλά και πάλι σταματάει η εξωτερική, το εξωτερικό τρέξιμο μέχρι... Σωστά. Σταματάει γιατί για χάρη παραδείγματος αυτός ο κώδικας είναι γραμμένος εδώ μέσα. Αυτός ο κώδικας όμως θα μπορούσε να τρέχει σε ένα άλλο σύστημα το οποίο είναι παραδίπλα. Ακριβώς. Θα πρέπει να είσαι αυτή κάποιο όταν του λέει είναι προφόρα και όταν τελειώσει. Ακριβώς. Στην περίπτωση αυτή αυτό το κομμάτι είναι σύγχρονο, άρα θα μας δημιουργήσει τα προβλήματα του σύγχρονου. Τα διώξαμε από εδώ και τα πήγαμε εκεί πέρα πάνω. Αλλά δεν φαίνεται εδώ το πρόβλημα. Αυτό που θέλω εδώ να δούμε είναι μόνο το γεγονός ότι δεν στέλνω πίσω τιμή, δέχομαι μια συνάρτηση την οποία θα την καλέσω όταν τελειώσω. Και εδώ τώρα έρχεται το επόμενο παράδειγμα που θέλω να σας δείξω.
λοιπόν. Να δω τώρα κάτι δεν βλέπω, αλλά έχω και τη σελίδα, δεν το πρωτοκόλλητα. Έχετε διαβάσει το «Γυρίστε το γαλαξία» με το στόχο. Άλλος. Ταινία, δεν είναι. Είστε και μικρή. Λοιπόν, λοιπόν, βιβλία ήτανε. Λοιπόν, στο «Γυρίστε το γαλαξία» με το στόχο υπάρχει... Είναι πολύ ωραίο, διαβάστε το, δηλαδή αξίζει τον κόπο. Υπάρχει η απόλυτη ερώτηση. Σε όλα τα βιβλία, 3-4, δεν θυμάμαι πόσα, ψάχνουμε την απάντηση στην απόλυτη ερώτηση. Και τελικά η απόλυτη ερώτηση, η απάντηση στην απόλυτη ερώτηση είναι... Για να δούμε ποια είναι. Λοιπόν... Και βλέπετε πάντα σαν το question και πόση ώρα. Είναι δύσκολη η απάντηση. Ο super computer δηλαδή προσπαθεί να βρει και είναι 42 τελικά η απάντηση. Φυσικά μας λέει μετά ότι... Ο λόγος που δεν καταλαβαίνεις την απάντηση είναι γιατί δεν ξέρεις ποια είναι η πραγματική ερώτηση. Η απάντηση όμως εξακολουθεί να είναι 42. Λοιπόν, αυτό που θέλω να σας δείξω εδώ είναι το εξής. Έχω φτιάξει ένα κομμάτι κώδικα, το οποίο για να υπολογίσει το 42 θέλει πάρα πολύ χρόνο. Στην πραγματικότητα θέλει 10 δευτερόλεπτα εδώ. Αλλά τα 10 δευτερόλεπτα είναι μια αιωνιότητα όταν κάνουμε κλικ πάνω σε μια σελίδα. Και προσέξτε εδώ. Έχω κάνει κλικ στο play, κάνω κλικ στο question. Και τα πάντα πάγωσαν. Πατάω, κάνω κλικ, δεν κάνει τίποτα. Το UI μου, τώρα κάνω κλικ. Το UI έχει κολλήσει. Γιατί έχει κολλήσει? Γιατί υπάρχει μια διεργασία η οποία προσπαθεί να υπολογίσει το 42. Και προσπαθεί να το κάνει σύγχρονα. Ξανά. 10 δευτερόλεπτα την έχω βάλει να κάνει. Βλέπετε όμως πόσο μεγάλο διάστημα φαίνεται. Και δεν κάνει τίποτα. Ούτε το ποντίκι μου έχει αλλάξει, ούτε ο κέρσορας στο ποντίκι. Έχουν παγώσει τα πάντα. Τώρα που ήρθε το 42, πλέον επανήλθαμε στην κανονικότητα. Λοιπόν, είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα λοιπόν εδώ μιας διαδικασίας η οποία, μιας διεργασίας η οποία διαρκεί πολύ. Και είδατε ότι το user experience που πήρα δεν είναι το επιθυμητό. Μου κόλλησε όλος ο browser για 10 δευτερόλεπτα, ναι. Φανταστείτε να ήθελε μισό λεπτό αυτή η διεργασία. Πάμε να δούμε λίγο πώς προκαλέσαμε αυτό εδώ το πρόβλημα. Λοιπόν, αυτός είναι ο controller. Αυτό είναι ένα μικρό trick. Θα σας εξηγήσω τι ακριβώς έχω κάνει. Λοιπόν, αν θυμάστε, μέχρι και
στα προηγούμενα παραδείγματα, όταν θέλαμε να βάλουμε κάποια αντικείμενα στον controller, έτσι ώστε να τα περάσουμε στο view, να τα περάσουμε στο HTML, γράφαμε these, τελεία, το όνομα του αντικειμένου, ίσον κάτι, και ούτω καθεξής με το these κάναμε τη δουλειά μας. Δεν είναι καλή πρακτική αυτή. Είναι καλύτερη πρακτική το these να το χρησιμοποιήσουμε μόνο μία φορά, μέσα σε μία συνάρτηση, γιατί αυτό μία συνάρτηση είναι, το these είναι ο εαυτός της. Άρα το these εδώ πέρα είναι ο controller, ο callback controller. Άρα είναι μία καλή πρακτική να το κάνουμε αυτό μία φορά. VM είναι τα αρχικά από το view model, ή αλλιώς θα μπορούσαμε να το πούμε και controller. Συνηθίζονται οι χαρακτήρες VM. Οπότε πλέον από εδώ και πέρα, αντί να λέμε these, χρησιμοποιούμε το VM. Και ο λόγος που αποφεύγουμε να λέμε these είναι γιατί το these εδώ πέρα αφορά το controller, το these όμως εδώ μέσα αναφέρεται στο function delay. Οπότε για να μην μπερδευόμαστε, να μην χρειάζεται να προσέχουμε πού είναι τα brackets και πού ακριβώς βρισκόμαστε, τέρμα το these. Χρησιμοποιούμε ονομασίες, VM, από σύμβαση ξέρουμε ότι το VM αυτό είναι ο controller. Οπότε ξεκινάω εγώ με το controller και του λέω, ωραία, φτιάξε μια υποδοχή για να έχεις το answer, το the answer, για να δούμε λίγο και πώς αυτό θα το εμφανίσουμε στη σελίδα μας. Βλέπετε εδώ, έχω φτιάξει μία σελίδα, ένα π, μία παράγραφο δηλαδή. Ας αλλάξω λίγο και το στυλ για να τα βλέπετε. Και εδώ, κάτι καινούριο. Θα είχατε συνηθίσει ή θα περιμένατε να γράψω αυτό. Λοιπόν, αυτές οι διπλές αγγείλες, η ιδιότητα NG, Angular δηλαδή, bind, είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα, είναι ισοδύναμο. Ο λόγος που το κάνω διαφορετικά εδώ είναι μόνο και μόνο για να δείτε ότι γίνεται και με αυτόν εδώ τον τρόπο. Άρα δεν του λέω, φτιάξε μου μια παράγραφο και μέσα στην παράγραφο βάλε το περιεχόμενο της μεταβλητής ή αλλιώς της ιδιότητας the answer. Και πού το φτιάχνω αυτό το πράγμα. Πάμε να δούμε τώρα πώς βάζουμε τιμή μέσα στο the answer. Η αρχική τιμή του the answer είναι το null, τίποτα. Και στη συνέχεια του λέω, ωραία, κάνε έναν υπερυπολογισμό, πέντε βιβλία είναι ό,τι χρειάζεται να διαβάσεις για να βρεις την απάντηση. Και να το ο υπερυπολογισμός, του λέω το υπερυπολογισμό, δημιούργησε μια τεχνητή καθυστέρηση των 5 δευτερολέπτων ή των 5.000 μιλισέκων και όταν αυτό το πράγμα ολοκληρωθεί, επέστρεψέ μου τη τιμή 42. Λοιπόν, η τιμή 42 στη συνέχεια εκχωρείται εδώ και εμφανίζεται και στην οθόνη. Αυτό όμως το delay 5000 είναι ακριβώς αυτό που προκαλεί αυτό εδώ το πρόβλημα. Πατάω question και περιμένω. Και κόλλησε κιόλας, δεν είναι το περιμένω, κόλλησε, αυτό είναι το πρόβλημά μου. Λοιπόν, και ήρθε το 42 και εμφανίστηκε. Αν αλλάξω τώρα την τακτική, προφανώς αυτή η τακτική δεν με βολεύει, άρα πρέπει να την αλλάξω. Αυτή είναι μια συνάρτηση, δείτε την ακαδημαϊκά και μόνο, πώς μπορείτε να προκαλέσετε μια καθυστέρηση 5 δευτερολέπτων. Για να σας προλάβω, υπάρχει κι άλλος τρόπος να κάνουμε την καθυστέρηση, αλλά δεν θα ήταν σύγχρονη μετά, δεν θα κολλούσε το UI, γι' αυτό επέλεξα αυτόν τον τρόπο. Άρα εδώ τι του λέω, πάρε την σημερινή ημερομηνία, πάρε και τα millisecond που θέλεις, και κάνε ένα loop έτσι ώστε η σημερινή ημερομηνία, μάλλον πάρε τη σημερινή ημερομηνία, πρόσθεσε και 5.000 ή πόσα μιλισέκοντα ακόμα και στη συνέχεια κάνε έναν έλεγχο, η ημερομηνία και ώρα τώρα έφτασε στο σημείο που θέλω, όχι, ξανά, 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 μέχρι να έρθει και εκείνη η χρονική στιγμή
Οπότε να τελειώσει αυτό το while και να βγούμε από αυτή τη μέθοδο. Δεν έχει καμία σχέση με αυτό που κάνουμε αυτή τη συνάρτηση, απλά χρησιμοποιήσαμε. Λοιπόν, αλλάζω πρακτική και λέω ότι εγώ δεν θέλω να υπολογίσω την απάντηση με μια σύγχρονη μέθοδο, αλλά θέλω να χρησιμοποιήσω την ισοδύναμη ασύγχρονη.